Και εμείς πάμε αμέσως στον Γιάννη Σαντοριναίο να μας πει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, να μας δώσει ένα ρεζουμέ από ό,τι ακούσαμε από τους δύο άνδρες, από τον πρώην και τον νυν ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, και να μας βάλει και σε ένα κλίμα. Βάσει του ρεπορτάζ θα γνωρίζει πολλά περισσότερα ο Γιάννης. Πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση από τον Μελισανίδη, ποιος είναι ο λόγος και πού περίπου κυμαίνεται αυτό το deal, αλλά και τις πληροφορίες που έχει για τον νέο ιδιοκτήτη και πού στοχεύει τα επόμενα χρόνια για την ομάδα του πλέον. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, ακούσατε το τι ακριβώς υπόθηκε από τους δύο άνδρες. Ο Δημήτρης Μελισανίδης είπε ότι ήταν μια διαδικασία που την είχε στο μυαλό του εδώ και ένα μισή χρόνο. Είπε ότι δεν ήθελε να παραδώσει την ομάδα παρά τις προτάσεις που είχε από αμερικανικά φαν, για παράδειγμα σε μια απρόσωπη πολυεθνική εταιρεία. Ήθελε να παραδώσει την ομάδα σε πρόσωπο που γνωρίζει, σε πρόσωπο που έχει αντιληφθεί ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στο κύρος της ΑΕΚ και να την προστατέψει, όπως είπε, να υπερασπιστεί την ΑΕΚ. Ένα πρόσωπο που γνωρίζει, αυτός είναι ο Μάριος Λιόπουλος, ο οποίος σήμερα ουσιαστικά παρουσιάστηκε ως νέος ιδιοκτήτης, αλλά ο ίδιος σε μια συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει το σχέδιό του, αυτό που λες, δηλαδή τη νέα στρατηγική κτλ. Ο λόγος, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μελισανίδης, είναι και η ηλικία και η υγεία, όπως είπε και ο ίδιος, ώστε να περάσει σκυτάλι και το χρήσμα στο νέο ιδιοκτήτη. Κρατάμε την πολύ μεγάλη συγκίνηση του Δημήτρη Μελισανίδη. Δεν τον θυμάμαι ξανά να μην μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του σε μια press conference. Δεν μπορούσε, ήταν εμφανέστατα συγκινημένος. Είναι, δεν θα πω έργο ζωής η ΑΕΚ, γιατί δεν ήταν, όπως είπε και ο ίδιος, έργο η ΑΕΚ για αυτόν. Και όπως είπε και ο νέος ιδιοκτήτης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, αντιλαμβάνεται την ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισανίδης, σαν ένα από τα παιδιά του. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για εκείνον το τέλος εποχής. Για την ΑΕΚ θα δούμε τι σημαίνει. Σίγουρα όμως είναι μια ιστορική ημέρα η σημερινή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει σφραγίσει τα τελευταία 30 χρόνια. Μιλάμε για τον πρόεδρο των προέδρων για πολλούς, που έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της ΑΕΚ με όλα όσα έχει πετύχει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που σε δύο θητείες και κάποιες ενδιάμεσες στάσεις έφερε τα τελευταία 4 πρωταθλήματα από τα 13 της ΑΕΚ. Να μην επαναλαμβανόμαστε, μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει πει σε αυτό το γήπεδο, που έχει εξυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις, που έχει υπερασπιστεί την ΑΕΚ με τον τρόπο που μίλησε για αυτήν σήμερα, δηλαδή με το συνέστημα. Τώρα, αυτό που αναφέρθηκε και μόνο αυτό αναφέρθηκε ως πλαίσιο συμφωνίας είναι ότι ο Μάριος Λιόπουλος παίρνει όλο το πακέτο των μετοχών, παίρνει δηλαδή την ιδιοκτησία της ΑΕΚ, παίρνει τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, παίρνει την αξιοποίηση για 49 χρόνια του γηπέδου, όπως είπε ο κύριος Μελισανίδης, ανήκει στην αεραστεχνική ΑΕΚ, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να ακούσουμε από τον ίδιο κάποια πράγματα επί ποδοσφαίρου, γιατί σήμερα ακούσαμε από τον κύριο Λιόπουλο ένα περίγραμμα της δικής του επιχειρηματικής δράσης, της δικής του αφετηρίας, του δικού του τρόπου σκέψης και αντίληψης. Μας μίλησε για τις επιτυχίες του, έτσι, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε οποιοδήποτε πεδίο ενεπλάκει ότι κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που κρατάμε. Το επόμενο που είναι το καθαρά ποδοσφαιρικό, στρατηγικό κτλ. Περιμένουμε και εμείς όταν οριστεί η νέα συνέντευξη τύπου να το αναλύσουμε και να τον ρωτήσουμε και εμείς για πολλά πράγματα. Δεν αποκλείω όταν θα γίνει εκείνη η συνέντευξη τύπου να υπάρχει κάποια εντυπωσιακή μεταγραφή η οποία θα μπορεί να ανακοινωθεί εκείνη την μέρα, και για ουσιαστικούς και για επικοινωνιακούς λόγους. Κρατάμε επίσης ότι ο Ματίας Αλμίδα ήταν ενήμερος για όλα. Το λέγαμε και στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα ότι μπορεί από την ΑΕΚ ή να μαθαίναμε ή να έλεγαν ότι ο Αλμίδα δεν γνώριζε κάτι, αλλά λόγω και της σχέσης με τον Δημήτρη Μελισανίδη δεν θα γινόταν διαφορετικά. Και όπως αποκάλυψε ο κύριος Μελισανίδης, πρώτα μίλησε με τον Ματίας Αλμίδα, το συζήτησαν μεταξύ τους, του εξήγησε τους λόγους και ήδη έχει γνωριστεί και ο προπονητής της ΑΕΚ με τον νέο ιδιοκτήτη, τον Μάριο Λιόπουλο. Εμείς αυτή τη στιγμή κρατάμε την ιστορικότητα της στιγμής, ένα τέλος εποχής που έχει σημαδέψει την ΑΕΚ για δεκαετίες, από το
1993 που τότε το δίδυμο με τον κύριο Καρά μπήκε στην ΑΕΚ ο Δημήτρης Μελισσανίδης, μέχρι το 2024 μετρήσε 30 χρόνια και πόσα έχει πετύχει αυτός ο άνθρωπος για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα, η σκυτάλη είναι βαριά για τον Μάριο Ελιόπουλο. Ο ίδιος το είπε ότι μιλάμε για ένα παραγωγικό κολοσσό που διαδέχεται τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Έχει δώσει δεσμεύσεις, όπως είπε ο Τίγρης της ΑΕΚ σε σχέση με την ολοκλήρωση του έργου στα Σπάτα, την ΑΕΚ Sports City, το οποίο από ό,τι γνωρίζουμε αναμένει το project να μπει σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβρη. Και επειδή καταλαβαίνω τι ενδιαφέρει τον κόσμο, να κάνει μια υπομονή, πέρα δηλαδή από τον αγωνιστικό σχεδιασμό, τον μεταγραφικό σχεδιασμό κτλ. Που ούτως ή άλλως τρέχει, δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν οποιασδήποτε επιπλοκές, να περιμένει και ο κόσμος, όπως θα περιμένουμε και εμείς, την συνέντευξη τύπου, που δεν θα είναι παρουσίαση, του Μάριου Ελιόπουλου, μέσα από την οποία να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα συνεχίσει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα, ποιο θα είναι το επενδυτικό πρόγραμμα. Έκανε μια αναφορά για τις ακαδημίες. Είναι ένα project που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με ποιο τρόπο θα μπορέσει η ΑΕΚ να εξελιχθεί πάνω σε αυτό, και να περιμένουμε το τι ακριβώς θα συμβεί στην πορεία και ποιοι στόχοι θα μπουν από τη νέα ιδιοκτησία σε σχέση με τα επόμενα βήματα της ΑΕΚ. Σήμερα όμως είναι το τέλος μιας πολύ πολύ μεγάλης και έντοξης εποχής για την ΑΕΚ, με την αποχώρηση από θεσμικό ρόλο έτσι του Δημήτρη Μελισσανίδη, γιατί όπως είπε και ο ίδιος πέρα από την ανακοίνωσή του σήμερα το μεσημέρι, θα έχει τη σουίτα του, θα είναι στο γήπεδο, θα είναι στη διάθεση του Μάριου Ελιόπουλου για ό,τι ζητήσει και εκείνος μέσα από έναν συμβουλευτικό ρόλο, και η σκυτάλη πια, η ιδιοκτησία, η επόμενη μέρα περνά στην καθοδήγηση του Μάριου Ελιόπουλου. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέ, οπότε περιμένουμε να οριστεί η συνέντευξη τύπου του νέου ιδιοκτήτη πλέον της ΑΕΚ, για να μας αναλύσει και το πλάνο του, το σχέδιό του για την ΑΕΚ που ονειρεύεται. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, επαναλαμβάνω. Εγώ. Μια ιστορική μέρα για την Ένωση, μετά από αρκετά χρόνια ο Δημήτρης Μελισσανίδης παραδίδει τα ηνία της ομάδας σε νέο ιδιοκτήτη, και αυτός είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος.